Το να περπατάς με αυτοπεποίθηση είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να δώσεις μια καλή πρώτη εντύπωση ή για να δείξεις στον κόσμο ότι είσαι ένας άνθρωπος με αυτοπεποίθηση χωρίς να πεις λέξη. Αν θέλεις να βελτιώσεις τη στάση του σώματός σου και το περπάτημά σου ώστε να δείχνεις πιο σίγουρος, θα μοιραστώ μαζί σου μερικές τεχνικές που μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για το πώς να έχεις στάση του σώματος και περπάτημα που δείχνουν αυτοπεποίθηση. Το βίντεο ξεκινάει τώρα. Γεια σου, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, διοργανωτής του τρίωρου σεμιναρίου Internet Marketing και Online Επιχειρηματικότητας και δημιουργός του GreekCoach.gr. Και αυτό που κάνω είναι ότι αναλαμβάνω επαγγελματίες και επιχειρηματίες σχετικά με τη στρατηγική τους στα social media. Οι περισσότεροι δεν δίνουμε και πολύ σημασία στον τρόπο που περπατάμε και αν περπατάμε σωστά ή αν ο τρόπος που περπατάμε λέει κάποια πράγματα για εμάς. Αλλά το να γνωρίζεις πώς περπατάς, έχοντας μια καλή στάση του σώματος, μπορεί να βοηθήσει μεταξύ άλλων να μειώσεις τις φθορές και τους τραυματισμούς σε αρθρώσεις και μυς, να αποτρέψεις πόνους στη μέση, στους γοφούς, στον αυχένα και στα γόνατα, να βελτιώσεις την ισορροπία σου, αλλά και σε άλλα πράγματα, όπως το να επιδράσεις στο πώς σε βλέπουν οι άλλοι ή να σε βοηθήσει με την αυτοπεποίθησή σου και πολλά άλλα. Αρχικά, ας μιλήσουμε λίγο για τη στάση του σώματος. Αν θέλεις να έχεις στάση του σώματος που δείχνει αυτοπεποίθηση και σιγουριά, στάσου με ψηλά το κεφάλι, ψηλά το πηγούνι και κυρίως πίσω οι ώμοι και έξω το στήθος. Κοιτάξτε τον καθρέφτη και δοκίμασέ το. Θα δεις τη διαφορά κατευθείαν. Ένας φίλος μου πρότεινε να σταθώ όρθιος μπροστά σε τοίχο και να ακουμπάω πίσω κεφάλι, ώμους, πλάτη και πόδια. Είχαμε μιλήσει για τη σωστή στάση του σώματος στο βίντεο με τους 8 συν 1 τρόπους για να έχεις περισσότερη αυτοπεποίθηση. Θα βρεις το link στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Όταν περπατάς, θα πρέπει να περπατάς έχοντας τη στάση που είπα πριν. Το κεφάλι σου και το πηγούνι σου θα πρέπει να είναι ψηλά, έτσι και να κοιτάς μπροστά, για να δείχνεις ότι νιώθεις αυτοπεποίθηση και ότι δεν φοβάσαι. Και το στήθος σου θα πρέπει να είναι έξω. Δεν είναι να φοράς ρούχα που να δείχνεις το στήθος σου. Όχι ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε αυτό, αν θέλεις να το κάνεις, μπορείς να το κάνεις. Αλλά θα πρέπει να περπατάς προβάλλοντας το στήθος μπροστά. Τα χέρια σου θα πρέπει να κινούνται φυσικά καθώς κάνεις κάθε βήμα και περπάτα ζωηρά. Σαν να έχεις μέσα σου ζωντάνια και σαν να είναι ευχάριστο το να είναι κάποιος γύρω σου. Επίσης, μπορείς να δεις πώς περπατάνε άλλοι που έχουν αυτοπεποίθηση και κατά κάποιο τρόπο να μιμηθείς το περπάτημά τους. Όσον αφορά την ταχύτητα, πόσο γρήγορα ή αργά να περπατάς. Καταρχήν, σε παρακαλώ, μην είσαι σαν τους τύπους που κινούνται με 0,001 χιλιόμετρα την ώρα, γιατί νομίζουν ότι το να περπατάς αργά είναι ένας τρόπος να δείξει ότι έχεις αυτοπεποίθηση. Φυσικά, το να περπατάς με αυτοπεποίθηση δεν θα σου χρειαστεί ιδιαίτερα για να παρακολουθείς το τρίωρο σεμινάριο Internet Marketing και Online Επιχειρηματικότητας που διοργανώνω. Εδώ και λίγο καιρό διοργανώνω με μια ομάδα επιχειρηματιών ένα τρίωρο σεμινάριο Internet Marketing και Online Επιχειρηματικότητας, στο οποίο κάποιος μαθαίνει πώς μπορεί να κάνει αποτελεσματικό marketing online σήμερα, πώς να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά μέσω Internet και πολλά άλλα, όπως την κατάλληλη νοοτροπία και ψυχολογία που χρειάζεται να έχει όταν βγαίνει στο Internet. Έχω ετοιμάσει ένα πεντάλεπτο βίντεο δωρεάν, στο οποίο εξηγώ πώς να βρίσκεις περισσότερους πελάτες και συνεργάτες μέσω Internet, είτε πουλάς προϊόντα, είτε υπηρεσίες, είτε οτιδήποτε άλλο. Και κάποιος θα μου πει, μα εγώ δεν έχω ακόμα επιχείρηση, τι να τους κάνω τους πελάτες. Στο τέλος του βίντεο μιλάω για το τρίωρο σεμινάριο, στο οποίο θα μιλήσουμε μεταξύ άλλων και για το πώς να ξεκινήσεις κάτι δικό σου μέσω Internet. Μπες στο GreekCoach.gr κάθε το seminar και δες αυτό το πεντάλεπτο βίντεο δωρεάν και στη συνέχεια κλείσε τη θέση σου για το επόμενο τριώρο σεμινάριο. GreekCoach.gr κάθε το seminar. Είπαμε λοιπόν να μην περπατάς υπερβολικά αργά. Ένα από τα πράγματα που συμβαίνουν όταν περπατάς πολύ αργά είναι ότι δίνεις στους άλλους την αίσθηση ότι δεν έχεις κάτι καλύτερο να κάνεις. Σαν τους ηλικιωμένους που οδηγούν με 20 χιλιόμετρα την ώρα κάτω από το όριο ταχύτητας, γιατί ξέρεις ότι δεν βιάζονται να πάνε κάπου συγκεκριμένα. Περπάτα με σκοπό και θα δείχνεις πολύ πιο σίγουρος για τον εαυτό σου. Οπότε θα πρέπει να βεβαιωθείς ότι το περπάτημά σου είναι άψογο. Αν νιώθεις έστω και λίγο άβολα ή περίεργα, αυτό θα φανεί στη γλώσσα του σώματός σου. Εξασκήσου στο περπάτημά σου και στη στάση που έχει το σώμα σου όταν περπατάς, έτσι ώστε να σου βγαίνει φυσικά, να μην φαίνεσαι σφιγμένος δηλαδή. Είναι καλό να έχεις καλή στάση όταν περπατάς, αλλά δεν θέλεις να φαίνεται ότι προσπαθείς να έχεις καλή στάση. Θα πρέπει να δείχνεις χαλαρός. Αν ποτέ νιώθεις άβολα και δεν ξέρεις τι να κάνεις και πώς να σταθείς, απλά χαλάρωσε. Πάρε μια βαθιά αναπνοή, στάσου ίσια και πες στον εαυτό σου ότι το έχεις. Είσαι γαμάτος ή γαμάτη. Κάτι άλλο που θα σε βοηθήσει είναι το να νιώθεις άνετα με τα ρούχα που φοράς. Να είναι ρούχα και παπούτσια καθαρά που κολακεύουν το σώμα σου. Ξανά, δεν χρειάζεται να είναι προκλητικά ή να δείχνουν
πολύ δέρμα για να σε κολακεύουν. Δεν είναι απαραίτητο αυτό δηλαδή. Δες τι ρούχα ταιριάζουν στο σωματότυπό σου, δες ποια χρώματα ταιριάζουν στο δέρμα του σώματός σου, στο χρώμα των μαλλιών σου και επίσης ντύσου ανάλογα με την περίσταση. Αυτό που λέω πολύ συχνά σε πελάτες μου αλλά και σε συνεργάτες μου σχετικά με το ντύσιμο είναι να ντύνεσαι τόσο καλά όσο ο καλύτερα ντυμένος καλεσμένος ή ο καλύτερα ντυμένος παρευρισκόμενος εκεί που βρίσκεσαι ή εκεί που έχει σκοπό να πας τέλος πάντων. Απόκτησε στάση του σώματος και περπάτημα που δείχνουν ότι είσαι ένα άτομο με αυτοπεποίθηση και πολύ σύντομα θα μπορείς και μόνο με το παρουσιαστικό σου να επιδράς το πώς σε βλέπουν οι άλλοι. Αν βρήκες χρήσιμο το σημερινό βίντεο, πάτα like και τάγκαρε στα σχόλια ένα άτομο που πιστεύεις ότι χρειάζεται να βελτιώσει τον τρόπο που περπατάει, που νιώθεις ότι η στάση του σώματός του και το περπάτημά του δείχνουν ότι δεν έχει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Κάνε πράξη τη σημερινή ιδέα, απόκτησε ένα δυναμικό περπάτημα, περπάτα με σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπαζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου. Σου άρεσε το βίντεο? Αν σου άρεσε, κάνε εγγραφή στη λίστα μου μπαίνοντας στο GreekCoach.gr/list για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο υλικό που ανεβάζω μόλις το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίσης, δες οπωσδήποτε το βιβλίο μου «Ακαταμάχητο δικτυακό marketing», θα βρεις το link στην περιγραφή.